κορίτσι που θα μου φτιάξει τη μέρα. Για πες κανένα σπαρταριστό για τον Άρη. Τι να πω. Έλα ρε λέγε, μην είσαι πατάκιας, άξιζε ολονυχτία η μονολόγια. Υπνοβατής παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Αυτός τα λέει, πως την είχε στήσει προχθές το δωμάτιό του. Και ήσουν να λέει ηφαίστειο. Ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Έχεις πολύ μεγάλο στόμα. Και εσύ έχεις πολύ μακρύ χέρι. Και είσαι πολύ γελίος. Και εσύ είσαι πολύ... Τι είναι, κοριτσάκι, άμα θα είχες επιτυχίες, θες, ε. Ρε Πέτρο, κάτσε να σου εξηγήσω εκείνο το βράδυ. Δεν χρειάζεται. Εμένα με ενδιαφέρει να περνάς καλά. Και από ό,τι βλέπω σε μια χαρά. Έχεις σαν ομόφωνες με το τελευταίο περιστατικό. Τι έγινε? Έχω και κακά και καλά. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι με θεωρεί τσούλα. Το καλό είναι ότι σου αρέσει. Άντρες, παιδί μου, τι περιμένεις. Το θέμα είναι τώρα τι κάνω. Θα το έλεγα την αλήθεια, αλλά... Αφού του αρέσει το ψέμα, τι να κάνω. Γυναίκες, παιδί μου. Τι περιμένεις. Ελληνάκη. Θεία, τι κάνεις εδώ, δεν ήσουν απεριοδία? Τελείωσα και είπα να σου κάνω έκπληξη. Και με φωνάς, θεία. Ζέσταμα. Άντζελα, τι κάνεις? Πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε? Δεν θυμάσαι? Από τότε που τραυματίστηκα και μου πήρες τη θέση. Και τι κατάλαβα? Περιοδίες, ταξίδια, καριέρα. Μερικές φορές θα ήθελα να είμαι μια απλή δασκάλα. Με τους μαθητές μου, την ησυχία μου, τη ζωούλα μου. Η απλή δασκάλα πρέπει να πάει στους ταπεινούς μαθητές της. Τα λέμε. Πάμε και έξω. Που είστε. Τι κάναμε λάθος πάλι? Τίποτα δεν κάνατε λάθος, απλά δεν ήσασταν εκεί. Πρέπει να κάνετε την κίνηση δική σας, παιδιά, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι δική μας. Σαν πως και κάποιος βασανιστής από τον Γκουαντανάμο να την εμπνεύστηκε. Ωραία, αφού αυτό είναι το θέμα, ας δοκιμάσουμε με κάτι δικό σας. Άρε, άρε, με το χιμωράκι σου. Πάρ' το χώσιμο τώρα. Δύο ομάδες. Θα κάνετε μία χορογραφία και θα μας την παρουσιάσετε. Στην πρώτη ομάδα αρχηγός είναι η Μελίνα και στη δεύτερη η Φανή. Εγώ. Ναι, εσύ. Άρε, κολό, φαρδετζό. Πάντα κάτι τέτοιες μέρες βρίσκεται να κουπάνισε. Πού είχε εξαφανιστεί αυτός? Ξέρω εγώ, σε μια οντισιόν για ένα σύριαλ. Μήπως ψάχνουν και για γυναίκες. Επειδή περιμένω, περιμένω, αλλά δεν παίρνεις πρωτοβουλία. Θα στο προτείνω εγώ. Θες να είμαστε μαζί? Επιτέλους, να του φύγει και το αποθυμένο. Θες να είμαι μαζί σου? Δηλαδή θέλεις να είμαστε μαζί? Και τώρα μπροστά σε όλους. Γιατί κακό είναι? Εκτός κι αν σε έχει προλάβει Φανή για τη δική της ομάδα. Α, για τη χορογραφία έλεγες. Όχι, δεν με προλάβει Φανή. Είναι όλος δικό σου. Ρομπά. Τώρα δηλαδή θα είναι και αυτός στην ομάδα μας. Ομάδα σας. Είναι και ο Άρης.
Και μάλιστα πριν από μένα. Αμάρε, παιδιά. Σαν τους γύρους του Muppet Show έχετε καταντήσει. Λοιπόν, αύριο πρωί-πρωί έχω κλείσει την αίθουσα για πρόβα. Μέχρι τότε βρείτε τα. Παιδές, μαζευτείτε. Τα πιο hot κορίτσια της πόλης. Φρέσκο πράγμα, μόλις κυκλοφόρησε. Λοιπόν, επειδή μου πέφτει βαριά η τεστοστερόνη, πάω να ετοιμαστώ και πάω δίπλα. Ρε, αυτή δεν είναι η Άντζελα. Τι Άντζελα, ρε, άρρωστε. Η Άντζελα. Η Άντζελα είναι. Η Άντζελα. Ρε, τι τραβάτε κι εσείς οι χορεύτριες. Εδώ δες, παντού η θεία σου. Σε μένα το λες. Έκανα μάνα να φύγω από το σπίτι για να έρθω εδώ και να την έχω πάλι μπροστά μου. Γιατί μαζί της μένεις. Από τότε που πέθανε η μάνα μου. Έλα, ρε. Και πώς και δεν πήγες να μείνεις με τον πατέρα σου. Έγινε κι αυτό για κανένα χρόνο. Μετά τα βρήκε σκούρα και προτίμησε να μεγαλώσει την επιχείρησή του παρά εμένα. Οπότε με πάρκαρε στη θεία, η οποία με πάρκαρε στις υπηρέτριες για να κάνει καριέρα. Γενικότερα, όποιος προσπαθεί να με μεγαλώσει καταλήγει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Ωραία τσάντα. Δεν την ήξερα ότι έχεις τραβήξει τη φιλούκη. Μια χαρά είμαι. Απλά δεν έχω όρεξη να μου το παίξει τώρα και δαιμόνας. Τι έγινε, γιατί σκοτεινιάσαμε, έτσι. Γιατί με κοιτάτε. Μπράβο, ιστορία η μπαλαρίνα. Ύστερα λέει σε μένα για τεχνική. Είδαμε και εσένα, ρε κοπελιά, που είχες την τεχνική, πόσο σε ωφέλησε. Πού είσαι εσύ και έχω φάει τον κόσμο. Είχαμε θέμα με τα παιδιά. Και εγώ έχω θέμα με τη χορογραφία και σε θέλω οπωσδήποτε στην ομάδα μου. Έχω πήρει στη Μελίνα. Αχ, καλά το πήρες. Θα τη στύψω, μα την Παναγία. Βγήκε και κλείσε τον Πέτρο και αυτός μην χάσει να πάει με την Αγκούρο. Εντάξει, ρε παιδί μου, μία άσκηση είναι, δεν είναι προσωπικό. Αν ήταν φίλος, θα ερχόταν μαζί μου να με βοηθήσει. Αφού ξέρω ότι δεν έχω δουλειά από χορογραφία, ρε εσύ. Γιατί, δηλαδή, όποιος πήγε με τη Μελίνα δεν είναι φίλος. Τι έκανες? Ένα μικρό λαθάκι, ίσως. Πήγες στην ομάδα της. Τι να έκανα, ρε Φανή, χρειαζόμουν το βαθμό. Με μένα δηλαδή δεν θα έπαιρνες βαθμό. Γιατί είσαι ανιψιά celebrity. Δεν ξέρω τι είμαι εγώ. Εσύ πάντως είσαι λαμόγιο. Αυτό είσαι. Είπε η Φανή λαμόγιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται με τις χορογραφίες? Μια χαρά προς το παρόν. Έχουμε κάνει ήδη μια πρόβα. Ωραία. Φανή, εσύ? Εμείς λέμε να κάνουμε μια κινέζικη χορογραφία. Μιας και όλοι το παίζουν οι Κινέζοι εδώ μέσα. Δεν καταλαβαίνω την απάντησή σου, αλλά δεν θα ρωτήσω. Καθίστε όλοι κάτω τώρα. Έλα, γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα δεν θα χορέψουμε για να κρατήσετε δυνάμεις. Ωραία. Και τι θα κάνουμε μαζί? Θα αναλύσουμε μία από τις αγαπημένες μου χορογραφίες. Δώστε προσοχή. Αμάν, αυτή είναι τσίτσι, δείτε. Το βλέπεις κι εσύ έτσι, δεν το βλέπω μόνο εγώ λόγω σεξουαλικής αποχής. Θέλω να δώσετε έμφαση στην έκφραση της χορεύτριας. Νιώθει. Αισθάνεται την κάθε κίνησή της. Τι γίνεται με τον ήχο? Βγείτε όλοι έξω τώρα! Όλοι τώρα! Φύγετε! Ωραίο εξώφυλλο. Πάντως δεν είναι πολύ ελπιδοφόρο η καθηγήτρια του χορού σου να καταλήγει στριπτιτζού. Φαντάζομαι ότι θα έχει περάσει για να καταλήξει εκεί. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό και σταμάτησε να χορεύει. Μου το είχε πει η θεία μου. Τι? Τίποτα. Λέω, μπορεί να της συνέβη κάτι πολύ χειρότερο. Π.χ. μπορεί να την πρόδωσε η καλύτερη της φίλη. Ρε Φανή, άμα είναι να κάνεις έτσι θα έρθω να χορέψω μαζί σου. Όχι, βρε. Να βάζεις με τη Μελίνα σου. Έχω να σας δώσω και μια πολύ ωραία χορογραφία να μελετήσετε. Του Ζαλόγκου. Έχεις πάρει μονόδερμα την αίθουσα, το ξέρεις. Εμείς πότε θα κάνουμε πρόβα? Πρόβλημά σου, Φανή. Ας προλάβαινες να κλείσεις εσύ και την αίθουσα και τους χορευτές. Ποιος ο λόγος? Αφού ό,τι και να κάνω μου λείπει το βασικό συστατικό της επιτυχίας. Η θεία από το Σικάγο. Μην μου φορτώνεις τη δική σου ανικανότητα και τη θεία μου να την αφήσει απ' έξω. Γιατί θα της το πεις και θα με δειρεί? Μπορώ και μόνιμα, μα χρειαστεί. Εγώ να δεις τι μπορώ να κάνω, μα χρειαστεί. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Κόβεται, ρε κορίτσια! Φανή,
Σταματήστε με! Μα να σου δώσω μια τσφία από την ψωνάρα από τη μούρη! Καλά θα κάνεις να τη συνηθίσει, καλή μου, γιατί θα τη βρίσκει για πολύ καιρό μπροστά σου! Η συλλήφια! Έλα, το χόντρινες! Φανή, πάμε! Να χοντρεί! Φανή! Τέλος παράστασης! Περίμενε μια στιγμή. Τι θες κι εσύ? Με έχεις κάνει ρεζίλ σε όλη τη σχολή και τώρα πας να με παρηγορήσεις? Εντάξει, μια πλάκα έκανα. Αν σε πειράζει τόσο, θα πω την αλήθεια. Μπορείς να μην πεις τίποτα. Χειρότερα θα τα κάνεις. Κι όμως, εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Εμείς οι δυο έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από όσο νομίζεις. Θα ήθελες. Άκου και θα καταλάβεις. Ρε παιδί μου. Εσύ γουστάρεις κάποιον Πέτρο, σωστά? Σωστά. Ο οποίος Πέτρος γουστάρει κάποια Μελίνα, σωστά? Σωστά. Την οποία Μελίνα που χού γουστάρω κι εγώ. Τι σας αρέσει σε αυτή την ξυνήλα, μπορείς να μου πεις? Μπορείς να αφήσεις την κατηνιά γιατί δεν σου πάει και να μ' ακούσεις. Αν εσύ καταλήξεις με αυτόν, έτσι πιο εύκολα θα καταλήξω κι εγώ με αυτήν. Και το αντίθετο. Με βοηθάς, σε βοηθάω. Σε βοηθάω, με βοηθάς. Και θα ξεκινήσουμε με μια καλή χορογραφία. Δηλαδή τι θα έρθει στην ομάδα μου? Τι σου λέω τόση ώρα, θα λυσάξει άλλη. Άντε κι ήρθες, τι θα χορέψουμε τα παπάκια? Ρε Φανούλα, δεν σε φοβάμαι σε, είσαι αστέρι. Το έχεις ρε παιδί μου. Αφού κατά βάθος είσαι καλός, γιατί είσαι τόσο Άρης? Για να σκορπάω θετικές εκπλήξεις. Λοιπόν, αφήνω την ομάδα της Μελίνας και έρχομαι μαζί σου. Θα καταπλήξουμε τα πλήθη. Έλα το χεράκι. Μελινάκι, κορίτσι μου, δεν σε πειράζει να με στερηθείς από την ομάδα σου. Θα πάω με τη Φανή μου. Καταλαβαίνεις. Κάνω ό,τι νομίζεις, Άρη. Τελικά όντως έρνει καράβι. Κάτι θα ξέρεις κι εσύ. Μελινά, πρόσχε με κυρίως γιατί θα έρθω να σου κολλήσω βεντούζες. Φανή, θα σου κολλήσω καμιά σφαλιάρα. Ωπα, δεύτερος γύρος γουστάρω. Χαιρετώ τους καλλιτέχνες. Αυτά δεν είσαστε? Καλλιτέχνες. Ρόλος είναι. Επεισόδιο σχιζοφρένειας. Μόνο που οι καλλιτέχνες έχουν ευαισθησία και έχουν και θάρρος. Γι' αυτό προκαλώ όποιον έκανε τη χοντράδα στην Άτζελα να βγει μπροστά. Να βγει μπροστά και να μας πει πώς αισθάνεται που καταστρέφει την καριέρα ενός άλλου. Ποιος είναι αυτός που έχει τόσο χιούμορ? Όλοι μαζί το κάνατε. Ωραία, αφού δεν μιλάει κανείς, θα μου ετοιμάσετε όλοι ένα μονόλογο. Εγώ το έκανα. Δεν περίμενα ότι θα πάρει τέτοια έκταση. Ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη. Γιατί? Επειδή ξεφτελίσες έναν άνθρωπο? Επειδή με την πλάκα σου καταστρέφεις τη δουλειά ενός αλλού? Συγγνώμη κι εγώ τότε. Δεν μπορώ να σε διδάξω. Ξέρεις τι σημαίνει ηθοποιός Άρη? Κάποιος που πει ήθος. Λέξη άγνωστη σε σένα. Έλα, κάνουμε πρόβα. Άστο ρε Φανή. Άρη, έλα εδώ. Να σου πω. Τι μπορείς να με βάζεις το τρυπάκι και μετά να με παρατάς? Ξεχάσε με. Τι να ξεχάσω? Ήδη έχασα τον Γιώργο. Τον πόναγε μέσα του και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να ξεχάσω και σενάρι. Δεν έχω όρεξη ρε Φανή. Δεν είδες τι έγινε? Το έχουν μάθει όλοι οι καθηγητές. Ωραία. Αφού ξέρεις ότι έκανες λάθος, πήγαινε ζήτα τη συγγνώμη. Τι να της κάνει μια συγγνώμη? Το θέμα είναι να μπορέσω να τον σώσω. Ωραία. Μη χορέψεις. Κάτσε και σκέψου πώς θα το σώσεις. Αλλά κοίτα τι έχουμε κάνει μέχρι εδώ. Καινούριο σύστημα είναι αυτό, να χορεύουν στο φαγιέ. Δεν μπορεί να κάνουν ζέστημα. Ναι, και τι είμαστε, τσίρκο, να κάνουμε πρόβα που να είναι? Έχουμε αίθουσα χορού. Θα κοιτάξω να τους μαζέψω. Να πρώτο μαζέψεις εδώ μέσα. Καθηγήτρες που ψωνίζονται στα μπαρ, μαθητές που χορεύουν στο φουαγέ, καθηγητές που δεν μπορούν να επιβληθούν. Φανή! Αν θέλετε πρόβα στην αίθουσα χορού. Μην μου το κάνετε αυτό, δεν έχουμε κάνει μια πρόβα. Και η αίθουσα είναι συνέχεια πιασμένη, το πρωί πιασμένη, το μεσημέρι πιασμένη. Τι να κάνω? Τρίψτε με ινόπνευμα, ξέρω εγώ. Τι έγινε, έμαθες τίποτα για τον Γιώργο? Ναι, θα του κάνουν κάτι εξετάσεις, αλλά χλωμό το βλέπω. Τα φάρμακα μου είπαν για τη μέση του. Δεν τον βοήθησαν, ε.
Πώς και μόνος, δεν είσαι με την καλή σου. Γιατί τέτοια αγωνία? Καμία αγωνία. Απλά ρωτάω. Α. Η καλή μου θα έρθει να με βρει σε λίγο. Θες να μάθεις τίποτα άλλο? Σου αρέσει να παίζεις, ε? Όσο με παίζουνε, παίζω. Να, να, ήρθε ο τετερός. Τι έγινε, κοριτσάρα μου, πού ήσουν, α? Χαμογέλα και κάνω ότι σου λέω κάτι πρόστιχο. Πάρε το χέρι σου από εκεί γιατί θα σε στείλω στο νοσοκομείο. Έτσι σε θέλω. Πάμε. Περίμενε, μωρό μου, μην βιάζεσαι. Με δάγκουσες. Αυτό, κοριτσάρα μου, λέγεται πάθος. Λάθος λέγεται. Και κόψεις τα χουφτώματα, έτσι. Φανουλά, πρόσεξε καλά, γιατί αν μου το παίζεις δύσκολη, στο τέλος θα την πατήσω στα αλήθεια μαζί σου, ε. Τι έγινε? Ο Άρης δεν σου μιλάω σένα. Τι έγινε, υπνείς? Προβλήματα. Δεν μπορεί να είναι τόσο σοβαρά. Ωραία, αυτά είναι σοβαρά. Εγώ δεν είμαι. Ξέρεις τι? Μια ζωή έκανα το ίδιο λάθος και μου έχει στοιχήσει. Πρώτα έκανα και μετά σκεφτόμουν. Παρορμητισμός νομίζω λέγεται αυτό. Σκατά. Θες να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Ναι. Πρόδωσα, ας πούμε, την καλύτερη μου φίλη για ένα βαθμό και ούτε καν το κατάλαβα. Φαντάσου πόσο ηλίθια είμαι. Να, μα δεν το έκανε σκόπιμα, εξήγησε έτσι του. Να τη εξηγήσω, μωρέ. Όντως την έγραψα και ειδικά σε αυτή τη φάση που χρειαζόταν τη βοήθειά μου και τη στήριξή μου. Μπορεί να ήρθε η ώρα να σταθεί στα πόδια της. Μερικές φορές είναι καλύτερο να αφήνεις τον άλλο να ανοίγει τα δικά του φτερά. Τότε μπορεί να βρεθεί χώρος να ανοίξει τα δικά σου. Τώρα μιλάμε για τη Μαρία ή μου φαίνεται? Λέμε ότι μετά από κάθε κρίση βγαίνει κάτι καλό, γενικώς. Και σε εσένα σε έχει πειράξει που έφυγε η Μαρία? Στην ουσία έχει φύγει από καιρό. Και θα ανοίξει τα φτερά σου, είπαμε τώρα. Να σου πω πολλά, δεν είπαμε? And my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? Angela, όχι ποτό. On?